Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, ευαγιστέχνες ψαράδες, το ΔΣ του Συλλόγου μας και εγώ προσωπικά σας ευχόμαστε ευτυχισμένο το 2020, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία με υγεία και χαρές. Είμαστε από τους συλλόγους εκείνους που ενώ η κρίση καλά κρατεί, χάρη στην παρουσία και στη συμπαράστασή σας, συνεχίζουμε να συναντιόμαστε, να γλεντάμε και να διασκεδάζουμε. Και αυτό γιατί έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα, τις ίδιες συνήθειες, την αγάπη μας για τη θάλασσα και το ψάρεμα. Τη χρονιά που μας πέρασε, συναντηθήκαμε αρκετές φορές. Την κοπή της πίτας το 2019. Ακολούθησα το Φλεβάρι Γενική Συνέλευση και Αχαιρεσίες με πλήρες γεύμα προσφορά του Συλλόγου μας. Στις 5 Μάη γιορτάσαμε την εικόνα του Συλλόγου μας, του Προστάτη μας Αγίου Νικολάου, με αρτοκλασία και περιφορά, με βεγγαλικά και περιοτεχνήματα, στον Άγιο Χαράλαμπο. Στις 24 Αυγούστου έγινε με επιτυχία ο καθιερωμένος καλοκαιρινός χορός μας στο Παράλιο Άστρος. Τέλη Σεπτέμβρη διοργανώσαμε αλλιευτικούς αγώνες για τους φίλους και τα μέλη του Συλλόγου μας Καλαμάδας στο λιμάνι του Παραλίου Άστρος. Η απονομή των κυπέλων στους νικητές ήταν μια ακόμα ευκαιρία να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, μετά από πρόταση δική μου του Προέδρου και ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, προσφέραμε δώρα στα παιδιά του νηπιαγωγείου του Παραλίου Άστρους στη χριστουγεννιάτικη γιορτή τους και αποφασίσαμε να προσφέρουμε δώρα και στα παιδιά των μελών του Συλλόγου μας στην κοπή της πίτας μας που πραγματοποιείται σήμερα. Επίσης, θερμά θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους στην παρέα μας. Το Δήμαρχο Βόρειας Κοινουρίας Καμπύλη Γεώργιο. Τον Αντιδήμαρχο της Τρίπολης Λαγό Γεώργιο και μέλος του Συλλόγου μας. Την Αντιδήμαρχο Καρούτσου Ελένη από το Δήμο Τρίπολης και τον κύριο Κανελόπουλο Αντιδήμαρχο από το Δήμο Τρίπολης. Επίσης, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Γαρδικιώτη από το Δήμο της Βόρειας Κοινουρίας. Και τον φίλο Γιώργο τον Σαμαρτζή, πάλι Αντιδήμαρχο της Βόρειας Κοινουρίας. Επίσης, για το νέο έτος, τις ευχές του μας έστειλε δια τηλεφώνου ο Υφυπουργός Κώστας Βλάσης, που κάθε χρόνο ήταν στη συγκέντρωσή μας και στις εορτές μας, από την Κωνσταντινούπολη. Και ο Λιμενάρχης Καρπέλος Λάμπρος, από την Κεφαλονιά, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεών του. Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του μαγαζιού που μας φιλοξενεί σήμερα και προσωπικά τον φίλο από παλιά, Νίκο Σκουντριάνο, για την προσφορά στα εκλεκτά εδέσματά του. Και να μην ξεχνάω ότι είναι η τέταρτη χρονιά που κάνουμε στο μαγαζί το χορό μας. Ευχαριστούμε την ορχήστρα μας, που είναι και μέλη του Συλλόγου μας, που για άλλη μια φορά έχουν αναλάβει τη διασκέδασή μας στο έπακρο. Όμως, περισσότερο από όλο, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, φίλοι μου, που με την ευχάριστη διάθεσή σας, την προσφορές και τα δώρα σας, στηρίζετε το Σύλλογο και τις προσπάθειές μας. Καλή χρονιά σε όλους. Καλές θάλασσες και καλά ψαρέματα. Πήρα τις άκυρες και όρτσα τις μηχανές στο Φούλκα Πετανέι. Ακρογιάνιες, αντιλαλούν διπλοπένιες. Έλα κοντά μας φίλε να τα πιείς κι απ' τα όδεα μας θα τρελαθείς. Έλα κοντά μας φίλε να τα πιείς
κι απ' τα όνειρα μας θα τρελαθείς. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Θέλω να καλέσω τον πρώην πρόεδρο του συλλόγου μας, τον κύριο Μιχάλη Παπακοσταντίνου, να πει και αυτό δύο λέξεις, δύο κουβέντες που θέλει να πει για τις προηγούμενες χρονιές και το έργο του. Καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ευχαριστούμε για την παρουσία των εκλεκτών φίλων εκλεγμένων στην εκδήλωση που έχουμε σήμερα. Αγαπητοί φίλοι, θέλω να πω 5 κουβέντες επιγραμματικές. Επειδή ο νυν πρόεδρος αναφέρθηκε μόνο σε γλεντάκια και εκδηλώσεις, εγώ θα σταθώ λίγο περισσότερο στην ουσία. Καταρχήν, να σας πω ότι ο σύλλογος μας δεν είναι μόνο γλέντι. Το καλοκαίρι επενέβησαν σαν μέλη του συλλόγου μας σε διάφορες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη διασώσεις ανθρώπων, φίλων και μη φίλων από τη θάλασσα που είχαν ξεμείνει και κινδύνευε η ζωή τους. Αυτό το έκανε ο πρόεδρος, ο Τάσος, παρέα με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Καπύρη. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήταν μόνο αυτή. Επενέβη ο σύλλογός μας σε 3-4 περιπτώσεις. Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι βοηθήσαμε στην επισκευή του σκάφους του καινούργιου του λιμενικού σώματος και εμείς λέμε ότι τους δώσαμε κάποια χρήματα για να κάνουν κάποιες επισκευές. Αυτό κάποιοι μας είπαν ότι κακώς θα κάναμε. Εμείς λέμε όχι, βάσει του καταστατικού μας και σύμφωνα με τη θάλασσα, το λιμενικό είναι που μας βοηθάει, το λιμενικό είναι μπροστά σε όλα. Δεύτερο, μάλλον τρίτο, καθαρίσαμε και βγάλαμε διάφορα αγκυροβόλια τα οποία είχαν ξεμείνει μέσα στο λιμάνι του παραλίου Άστρου. Δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί αυτά είναι πράγματα που θα τα πούμε και στην Γενική Συνέλευση τη δική μας. Λοιπόν, για να μην περιλογώ, θα σας πω μόνο το τελευταίο, ότι φτιάξαμε μία ιστοσελίδα, οπότε εκεί θα μπαίνουν όλες οι ανακοινώσεις του συλλόγου μας, έχει γραφτεί και στο πανό που έχουμε και έτσι θα είμαστε πιο καλά ενημερωμένοι όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το τελευταίο είναι ότι για πρώτη φορά, μάλλον δεύτερη, μετά από 5 χρόνια μας έκανε τιμή δήμαρχος της Βόρειας Κοινωνίας να είναι στις εκδηλώσεις μας. Ζητάω τη συμπαράσταση των Δημοτικών Αρχών και της Τρίπολης και της Βόρειας Κοινωνίας για να μπορέσουμε κι εμείς να βοηθήσουμε όλους τους φίλους που ασχολούνται με το ψάρεμα και τις Δημοτικές Αρχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Να ευχηθώ σε όλους να έχουμε μια χρονιά γεμάτη υγεία, δημιουργική για όλους μας και για τις οικογένειές μας. Να δώσουμε συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις δράσεις που ανέπτυξε το 2009, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος και ο πρώην Πρόεδρος. Ελπίζουμε και το 2020 να είναι επίσης δημιουργικό, Πρόεδρε. Εμείς, όπως έχουμε συζητήσει και κατηδίαν, όπου μπορούμε, όσο μπορούμε, θα είμαστε δίπλα στο Σύλλογο και θα βοηθήσουμε κάποιες από τις δράσεις ή θα συνδιοργανώσουμε και κάποιες δράσεις. Όσον αφορά το λιμάνι του Παραλίου Άστρου, γιατί κάτι αναφέρθηκε, ήδη έχουμε υποβάλει και εμείς μια πρόταση για να
χρηματοδοτηθούν κάποιες μελέτες, να δούμε τι βελτιώσεις μπορούν να γίνουν. Βέβαια, εκεί πέρα όλοι ξέρετε ότι εκκρεμεί το προηγούμενο έργο και περιμένουμε τις εξελίξεις σχετικά με την επιβολή του γνωστού προστίμου που έχει επιβληθεί στο Δήμο μας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Καλή χρονιά, υγεία και με καλή διάθεση και συνεργασία μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και στο Δήμο μας και στο Δήμο Τρίπολης. Γενικότερα να υπάρχει διάθεση συνεργασίας. Μόνο έτσι θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Χρόνια πολλά. Γεια σας. Ο υποφαινόμενος είναι επιφορτισμένος να μεταφέρει τις ευχές του Δήμαρχου του κ. Τζούμη, ο οποίος δεν θα λέω το κλασικό έχει ανοιγμένες υποχρεώσεις, λείπει γιατί πρέπει να φέρει λεφτά για τον Τρίπολη. Έχει τέτοια αποστολή. Ναι, ναι. Σημασία έχει ότι εδώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχουμε τον Δήμαρχο της Βόρειας Κοινωνίας, ο οποίος έχει, ως γνωστόν, έχει πολλές οικολογικές ευαισθησίες. Και θεωρώ, Δήμαρχε, ότι από κοινού και κατά πρώτον εσύ, γιατί είσαι δήμαρχος που έχει θάλασσα δίπλα, το βασικό ζήτημα που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι να ελέγξουμε την αλληλεία, να πιέσουμε το λιμενικό εκεί και όλους τους υπεύθυνους, να ελέγξουμε την αλληλεία, γιατί όσα λιμάνια και να φτιάξουμε, αν δεν έχει ψάρια, αυτός ο σύλλογος δεν θα έχει μέλλον. Τώρα, το να κάνω πληστριασμό, τι μπορεί να κάνει ο Δήμος Τρίπολης, θα κάνει ό,τι θα κάνει για όλους τους συλλόγους που πραγματικά αξίζουν και βοηθάνε με τις δράσεις του. Σαν Δήμος θα πρότεινα, επειδή είναι και η κυρία Καρούτζου εδώ, θα πρότεινα οι δράσεις να επεκταθούν στα αλλιευτικά στο Άστρος και εδώ να γίνονται εκδηλώσεις που θα φέρνουμε κοντά τα παιδιά, να τους ενημερώνουμε τι είναι η ερασιτεχνική αλληλεία με βίντεο, με βίντεο wall τέλος πάντων ή με εκδηλώσεις τέτοιες που να καταφέρουμε να φέρουμε πολύ κόσμο κοντά στις θάλασσες, διότι όταν έχουμε πολύ ευαισθητοποιημένο κόσμο κοντά στις θάλασσες, τότε θα προστατεύουμε τις θάλασσες. Λοιπόν, από καρδιάς εύχομαι σε όλους και στις οικογένειές σας καλές θάλασσες, να γυρνάμε όσοι ψαρεύουμε με σκάφη ειδικά, να γυρνάμε στις οικογένειές μας πάντα με υγεία και καλό χρόνο και υγεία στα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά πρώτα-πρώτα. Υγεία, ευτυχία, να αφήνουμε τις πίκρες στο παρελθόν και το 2020 να είναι ευτυχισμένο, αλλά όχι μόνο έτσι να το λέμε, πραγματικά να είναι ευτυχισμένο, γιατί τα μικρά πράγματα μας κάνουν χαρούμενους και όχι τα πολύ μεγάλα. Εγώ θα ήθελα σήμερα εδώ, κύριε Πρόεδρε και φίλε Τάσο, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, να έχουμε πολλά ψάρια και όχι κρέας. Φαντάζομαι να μας δώσετε έτσι και κανένα έτσι ψαράκι εδώ, κύριε Γκρίνο. Θα το κανονίσουμε αυτό και να λύτε και το καλοκαίρι με τη συμπαράσταση τη δική σας και του Δήμου, όπως κάθε χρόνια έτσι δεν είναι, Γιώργο, που κάνουμε το χορό μας στο παράλιο Άστρος. Εκεί έχουμε 250 και 300 κιλά ψάρια στο χορό μας. Είσαι καινούργια και θα τα γνωρίσεις. Επειδή σήμερα νηστεύουν, γι' αυτό το λέω. Και σήμερα σε ψαριό είναι το μενού. Okay. Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά. Ξέρετε, για να πάει καλά ένας δήμος, μια δημοτική αρχή, θα πρέπει να έχει κοντά του και τους πολίτες. Είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση και θεωρώ ότι θα πρέπει να είστε πάντα κοντά στη Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Αρχή κοντά στον κόσμο της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά και πάλι. Καλή χρονιά.